σας και καλωσορίσατε στο πρώτο επεισόδιο του E-Utopia. Τι είναι το E-Utopia? Το E-Utopia είναι ένα καινούριο podcast της Black Lemon που σε συνεργασία με το Reset, που θα μας πει σε λίγο η Άντρια περισσότερα για το τι είναι το Reset, θα κάνουμε αυτό το κύκλο επεισοδίων επί τη ευκαιρία των 20 χρόνων της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο που τα κατάφερα και είπα το αρχικά. Και που καταφέραμε εσείως να μείνουμε 20 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να μας διώξουν. Γιατί εμείς σίγουρα θέλαμε ότι να φύγουμε όπως κάτι άλλους, αλλά μπορεί να μας διώχναν, δεν ξέρω. Ναι. Και σαν ένα podcast που... σαν ένα podcast που σέβεται τον εαυτόν του, δεν θα μπορούσε να μην είχαμε σαν πρώτους καλεσμένους τους κορυφαίους podcasters της Κύπρου. Να το κάνω για να πω ότι επί της ουσίας δεν θέλουμε να είστε εσείς καλεσμένοι. Αυτοκαλεστήκαμε σε εσάς σαν άτομα που πραγματεύεστε για αυτόν και τον background του γεγονότα. Επειδή είμαστε το Lemon Team που κάνει το podcast στο Utopia. Βασικά, το κάθε επεισόδιο να έχει διαφορετικούς παρουσιαστές και διαφορετικούς καλεσμένους και οι καλεσμένοι θα είναι άτομα τα οποία ενηλικιώθηκαν σε διαφορετική χρονιά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά ωραία. Δηλαδή, by default, δαμέ, είμαστε όλοι γέροι. Ναι. Γιατί, εκτός που μένα βέβαια, γιατί όλοι οι υπόλοιποι γίνονται ενήλικες πριν να μπούμε, εγώ ήμουν 18 όταν πήγαμε. Εμένα η πρώτη μου εκλογική διαδικασία που ψήφισα ήταν το δημοψήφισμα. Καλά πήγε αυτό. Μετά πήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμένα ήταν το δημοψήφισμα η πρώτη μου. Ναι, αλλά εσύ μπορούσες να ψηφίσεις αν ήθελες και στις προεδρικές εκλογές. Απλά είναι πίεση. Και εμένα η πρώτη μου. 2003 μπορούσαμε να ψηφίσουμε. Και 2003. Ένα μπορούσα, δεν είμαι 18 ακόμα. Ήσουν το 2002 το Νιόβρι, συγγνώμη. Κοίταξε, και εμένα. Ήρθε με ντοκουμέντα. Ναι, reset, σε κάνει reset. Έμαθα από τους καλύτερους, ναι, με πρώτη. Και εμένα η πρώτη μου φορά που ψήφισα ήταν δημοψήφισμα. Και όχι εν ένωση. Οκ. So, να κάνουμε, τώρα να σας κάνουμε μια μπάσα. Θέλεις πρώτα να πούμε ένα και πρώτα για το reset. Να πούμε ότι είμαστε πολλά χαρούμενοι που έχουμε το support τους για να κάνουμε το podcast. Γιατί το Reset είναι ένα γράμμα ανθρώπων που της ουσίας είναι change makers. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πράγματα με ανθρώπους που θέλουν να επιφέρουν μια αλλαγή, σε τούτον τον τόπο. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί τους. Κάνουν ήδη πολλά μέσα στο podcast, το επεισόδιο, να βρείτε και links. Ακολουθήστε τους στα social media για να δείτε όλα τα projects που κάνουν, που είναι πάρα πολλά ωραία projects. Και πολλά που τα παιδιά να τα δείτε και σε επόμενα επεισόδια, είτε σαν καλεσμένους, είτε σαν host. Γενικά να κάνουμε πολλά ωραία πράγματα μαζί όλη την ίδια χρονιά. Λοιπόν, τι θυμάστε κατά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλουμε να ξεκινήσουμε με το πώς τα βιώσετε εσείς. Ήταν έναν κρύο πρωινόν. Ήταν όντως πρωτομαγιά. Πρώτη του Μάη ήταν η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία. Ναι. Δεν θέλω να επισκιάσω κάποια πράγματα, αλλά 9 του Μάη ήταν πιο σημαντικό γεγονός. Ήταν η μέρα που γνώρισα τον Κωνσταντίνο Ψηλίδη. Όντως. Το 2019. Όντως. Θυμάσαι το τούτο. Έχετε επέτειον την πέρα της Ευρώπης. Θυμούμε το επειδή ήταν το πρώτο μου open mic. Τι θυμάσαι από την 1η του Μάη του 2004? Καταρχάς ένα θυμού ήταν πρωτομαγιά. Εν το θυμού. Και θυμούμε τόσο πολλά την... Και θυμούμε τόσο πολλά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ούτε εγώ τόσο πολλά. Ναι, θεωρώ ότι... Να έπαιξε ρόλο ότι μου φοιτεί στην Αθήνα, ας πούμε, δεύτερο ετής. Ναι, ήμασταν πρώτο ετής. Εγώ και ο Παύλος πιάμε τον ίδιο τότε. Πιάμε το Σεπτέμβριο του 3. Εσύ πού είσαι? Ρωσίπρια. Ναι. Euro. Όχι στην Ευρωσύπρια. Ήσουν ένα Ρωσινοδός. Ναι.
Είπαμε πολλές φορές, πριν να ξέρεις. Περίμενε ρε, περίμενε, οκ. Πάσε ένα μπλάκ στο επεισόδιο. Πώς την κουβέντα με τον Bollywood. Ήμουν 22 χρονών και είδα... Άρα ως ο πιο senior σε αυτό το τραπέζι, πρέπει να μας δώσεις και λίγο input τότε για τις διαπραγματεύσεις για να μπουν. Σαν ενήλικα, επειδή είσαι ενήλικας. Ένα σου δώσω κάτι έτσι, εντάξει, μελετάς ιστορικά. Και δημοσιογράφος. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία. Ναι. Γεγονότα. Ενώ νούμερο ένα podcast στην Κύπρο, ιστορικό. Εντάξει. Άρα εσύ σημαντικό. Εσύ είσαι νιούμπι, 5 χρόνια γιορτάζει τώρα, άιστο. Λοιπόν, τις διαπραγματεύσεις, εν τες θυμούμε ότι υπήρχε μεταξύ ημών, όταν λέω ημών εννοώ της ηλικιακής ομάδας της εκείνης που ήταν πιο νέοι, ένας ενθουσιασμός για το γεγονός ότι επιτέλους να μπούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνα τα οποία βλέπαμε... Με τις που είναι, ρε. Ναι, και λεπτά. Με τα διπλοκάμπινα. Μεταξύ ημών υπήρχε ενθουσιασμός τώρα, μεταξύ ημών με ύψιλο. Σπουδάζατε όμως... Όχι, στην Κύπρο που σπούδασε, ο λόγος που έπρεπε να δώσει ο δόσης ήταν για να πληρώσω το κολέγιο που έμεινε. Οκ. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή που θέλουμε, φίλε. Μπράβο, φίλε. Ναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό, επειδή εμείς vaguely νομίζω θυμούμαστε τι σημαίνει να πάει να σπουδάσει χωρίς να είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προλαβαίνουμε το γίνει την πρώτη χρονιά. Εν τούτο, όσο πιο senior δάμε, όσο πιο γέρο. Για όσου πιο μίτσου είδαμε που θεωρούν. Ξέρετε να μπουν το πρόβλημα σας, τέλος πάντων. Ό,τι μεγαλώσετε μες τα καλά και μες τα όμορφα. Ξέρετε ότι ήταν το Christmas. Πολλά που με κουβέντα. Και να θυμάστε τον καιρό που ένιξε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έκαναμε πιτς. Και έκαναμε εμείς κουμάντο. Στην ομάδα του Reset. Ένα από τα πράγματα, γιατί ήταν και το inspiration όταν φτιάχναμε την ιδέα. Ήταν ότι εμείς επεράσαμε όλη την παιδική μας ηλικία. Χωρίς Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ταξιδεύεις με διαβατήριο. Διαβατήριο πάντα. Είχαμε λίρες, πρέπει να κάνεις συνάλλαγμα. Έχω το παιδικό μου διαβατήριο που έχει που πίσω το συνάλλαγμα. Και έγραφες σε τράπεζα, άλλαξες 500 λίρες για να πιάσεις 5.000 φράγκα. Θυμάστε το εδώ. Όχι, δεν το θυμάμαι. Μόνο στάμπες πας στο διαβατήριο. Στάμπες φουλ εννοείται, αλλά όταν γιατί έχω αλλάξει αρκετά διαβατήρια. Αν έχεις λεφτά, νομίζω, Βασιμίνη, μετά νομίζω το συναλλάγμα κάνω σου. Εν και θυμούνται πιο μητσίδο ότι οι επιλογές σου για σπουδές. Μετά το σχολείο για σπουδές ήταν A, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Κοίταξε, ανεκατάφερνες. Είσαι τόσο πολλούς κλάδους. Όχι, όχι, είσαι τόσο πολλούς κλάδους. Το Πολυτεχνείο του Πανεπιστήμιου Κύπρου, ας πούμε, ανοίξε. Όχι, δεν καταλάβεις. Το point μου είναι ότι είτε που επέρνας πανεπιστήμιο, είτε που επέρνες σε έναν που τα τοπικά κολέγια, όπως έκανα και εγώ. Το option να πάει να σπουδάσεις εξωτερικό και να... Έχεις χαμηλά διδάχτρα ή όχι διδάχτρα. Ήταν η Ελλάδα. Δεν υπήρχε έτσι πράγμα. Ήταν η Ελλάδα. Άντε αν πάει σε Ελλάδα. Ή η Βουλγαρία. Επιέναν αρκετοί. Η Βουλγαρία, γενικά η λίγο των Ανατολικών Μπλοκ και οι ευρωπαϊκές χώρες, ήταν λίγο διμερείς σχέσεις. Και ένα από τα πράγματα που θυμούμε, σώε που σε διακόπτω, που αναστηριώνω ότι εμείς ήμασταν ενθουσιασμένοι. Αλλά η πιο μεγάλη, επειδή ο άνθρωπος όσο μεγαλώνει, αντιστέκεται στην αλλαγή. Και στην χαρά. Και στην χαρά. στην χαρά που μέσα σου. Προσπαθούσαν να έβρουν τις πιο γελίες δικαιολογίες. Εντάξει, για να με θέλουν να μπούμε σε... Και ήταν να σου πω, Παναγία μου, θυμώ που λέω, μα ένα, έρχονται όλες οι αποφάσεις που την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καπέρνουμε εμείς καμιά αποφάση. Όχι, αφού λαλίζω δαμέ ότι εξαρτάται. Ναι, δεν περίμενε. Ότι εξαρτάται. Αν ναι, αλλά για τα σημαντικά πράγματα που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσύ, πάλε καλά. Εκ των υστέρων, για την Λίραν ήταν πολλά τα επιχείρημα. Για την Λίραν ήταν πολλά. Για την Λίραν ήταν τραγικό. Είσαι στους... Είσαι στους retro lovers που είπε «Όχι, να φύγουμε την λίδα μας και να πιάμε τα ευρώ και τα ευρώ». Ναι, μα σκέψου όμως ότι το ευρώ να μπει, πήγε πρώτη το 2. Σε εμάς το 8, αλλά στην ολότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολο των υφιστάμενων χωρών πριν τη διεύρυνση,
Εμπήκε πρώτη πρώτη το δει. Άρα ήταν και φρέσκο και για όλους τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή δεν ναι. Είναι ότι απόλυσαν, ξέρω εγώ, Έλληνα στη δραχμή το 98 και βλέπας ήταν που έγινε. Αντρέα μου, έλας, sorry. Εμείς που επίγαμε Ελλάδα, δεν προλάβαμε ένα χρόνο δραχμή και το τεστ, το τρία. Τούτο που προλάβαμε είναι ότι συνεχίζαν να αναγράφουν και τις τιμές και σε ευρώ και σε δραχμές μέχρι ο κόσμος να συνηθίσει την ισοτιμή. Ναι, ναι, ναι. Και θέλουν να μας γελούν. Και εσύ, what? Γιατί? Έχεις υπολογιστική. Ναι, και άλλο που ήταν τεράστιο θέμα, να ξυμπουθυμούμε. Σας είναι έτοιμοι? Δεν ξέρω. Θα έχουμε duty free. Επιραχτήκαν ότι θα έχουμε duty free. Ήταν τεράστιο θέμα. Είχαν επιστολές μέσα σε εφημερίδες, είχαν επιχειρηματολογούς να φύγουν τα duty free και να έχουμε πρόβλημα και θα πιάνουμε φτηνά προϊόντα. What? Sorry, εδώ δεν χωράνε οπαδικά. Η αλήθεια όμως είναι ότι για μας εμάς θεωρώ ότι η ισοτιμία μας ήταν αρκετά ευνοϊκή. Ναι, όχι, όχι. Σαν Κύπρος εκκλείσαμε καλή ισοτιμία. Ένα 0.7 κάτι που ήταν. Ένα 0.7, ένα 0.67, κάτι έτσι. Αλλά δεδομένου του, αν σκεφτείς η Ελλάδα το πόσον υπέφερε. Πρώτα απ' όλα εμείς δεν χρειάστηκε ποτέ να σκεφτούμε να φύγουμε από τη χιλιάδα να πάμε την εκατοστά. Ναι, ναι, μπράβο. Ποτέ εμάς ήταν απλά. Ενώ ότι εμάς ήταν η λίρα είχε 100 σέντ, το ευρώ είχε 100 σέντ, οκ. Ήταν το 5.000 να σπούμε και πρέπει ξαφνικά να γίνει 5 ευρώ. Αφού είχαμε θέμα εμείς να κάνουμε και μετατροπή στις δραχμές. Ναι, επειδή κάναμε τα ούλα, κάναμε πουλίρες σε ευρώ και ευρώ σε δραχμές. Ενώ σου, εμένα, για μένα... 10 λίρες, 3.000 δραχμές. Παράδειγμα, όχι. Όταν πριν να βάλει η Ελλάδα ευρώ, το περίπου το adjusted της δραχμής με τη λίρα ήταν, υπολόγιζες τότε ένα χιλιάρικο ήταν 2-2, ένα χιλιάρικο 8 λίρες. Εκεί μένα του πάντα. Ναι, sorry. Εγώ θυμούμε το 3. Όχι, όχι, όχι. Το ευρώ, ναι. Ένα χιλιάρικο ήταν 3 ευρώ. Α, ήταν το ευρώ μετά. Αλλά εγώ θυμούμε, ρε παιδί μου, και την υποτίμηση της δραχμής κάπου για με το 98 που εσούτσαρεν και ήταν μια λίρα 615 δραχμές. Αλλά πάνω κάτω, αν ελάλες, μια λίρα έναν 500 ναι, 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 ήσουν το... μέσα. Ναι, λίγο okay. Πάνω, λίγο κάτω ήσουν μέσα. Okay. Δηλαδή νομίζω ότι όταν έκλεισαν το ευρώ, ήταν, μια λίρα ήταν 580 δραχμές. Και κάτι άλλο το οποίο. Εντάξει, τούτο εννοώ ότι ήταν. Απλά για τους Έλληνες, επειδή sorry, δεν κατέληξα. Είπα σας απλά για τους αυτά. Τούτο που ήθελα να καταλήξω ήταν ότι εγώ επειδή μεγάλωσα στην Ελλάδα, μία μπουκαλίτσα νερό ήταν 50 δραχμές. Το γεγονός ότι έγινε 50 σέντ του ευρώ ήταν σαν να τσεκάμε στο 300 δραχμές. Για τούτο όμως υπήρχε λύση για τούτο. Αντίστοιχα έπρεπε να ήταν 15 σέντις δραχμής. Τώρα σου στην κατσάς είναι έτσι όμως. Μα γι' αυτό που οι Έλληνες λες είναι ότι υποφέραν. Πρώτα απ' όλα ενιώθαν ότι γελούσαν τους ακριβώς επειδή τσούνε μάθαμε χιλιάδες. Ναι, κατάλαβα. Η λύση για τούτο φυσικά ήταν το νερό Camelot. Έρχεται όταν... Από τότε. Ήταν όντως που τότε. Όχι. Είμαι ότι πρέπει να ήταν που... Πιο πετυχημένη διαφημίση, δηλαδή, ever. Πιο πολύ ριτσέρνων υπέστη. Λοιπόν, άλλο πράγμα που θυμούμε ήταν και η συζήτηση για το κατά πόσο ήταν να επηρεάσει το Κυπριακό. Επειδή τώρα τυχαίνει ρεθ και βάζω πράγματα από το 95. Και το 95 επιχειρηματολογούσαν ούλοι ότι η Ευρώπη είναι βασικά ο παράδεισος και είναι ο στόχος μας. Εντάξει, και όταν εκοντέψαν η φάση που... Α, ξέρεις, έχουμε υποχρεώσεις εκτός που δικαιώματα μες στον την ιστορία... Άρχεψαν και ψιλοκλώναν, αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πιο προοδευτικοί και βλέπαν λίγο πιο μπροστά. Ας πούμε, εντάξει, παιδιά, φωνάζετε, δικαιώστε να κάνετε ό,τι θέλετε, κάνετε το show σας. Εμείς να πάμε μπροστά, θέλετε να έρθετε μαζί μας, ελάτε. Αλλιώς κάτσετε στο πίσω μέρος του τρένου. Οπότε ευτυχώς. Δεν είχε ποτέ θέμα για μας να κάνουμε για εκείνον τον λόγο δημοψηφισμού. Αναθυμούμε σωστά
Ούτε όχι. Εγώ, αλλά μπορεί να υπόθηκε σε κάποια φάση λίγη να είναι. Αναθυμούμε σωστά. Κάποιο λαγιστή τη εποχή να το επέταξε λογικά. Σίγουρα να το επέταξε κάποιο. Κουλιάζει ένα βουλευτή τότε. Κουλιάζει ένα πάντα βουλευτή. Να το επέταξε εννοεί, εννοώντα ότι θέλω να μπούμε να γίνει δημοσιογράφο. Ναι, να ψηφίσει ο λαό. Ναι, ναι. Κοίτα, επειδή επί τη ουσία οι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε κάθε φορά που είσαι διεύρυνση ψηφίζει. Αν δεν ήθελε μια που γίνεσαι να γίνει η διεύρυνση, θα γίνει. Κοιτάξτε, ένα θύμο. Υπάρχει ακόμα το πράγμα. Ναι. Okay. Πρέπει να συμφωνούν οι χώρες. Ούλε. Γιατί τώρα πρέπει να συμφωνούν. Απλά τώρα. Συμφωνήσουν και 27 τώρα για να μπει άλλο μέσα. Ναι, πολύ να μολλά. Απλά το θέμα ήταν τότε, ρε παιδί μου, ήταν 16 και 17, sorry, τα 17 και γίναμε ξαφνικά 27. 28 ήταν. Ψέμα, λέω λάθος. Ήταν 15. Έγιναμε 25, εμπήκε Ρουμανία, Βουλγαρία το 7, μπήκαν στην 2,5 χρόνια μετά από εμάς. Πού έχουμε τους. Και μετά η Κροατία ήταν 28. Και έφυγε η Αγγλία και ξανά 27. Πότε να ξανάρθει η Αγγλία, λέτε. Ναι, θα ξανάρθει, αλλά ήδη. Τι θέλουμε εμείς τώρα. Ναι, τώρα τι θέλουμε εμείς. Πρόεδρο τη Σαϊγού. Θέλουμε τη Σκωτία. Εμείς θέλαμε, αλλά και τώρα δεν θέλουμε. Και εμείς δεν θέλουμε τώρα. Ναι, αλλά θέλουμε τη Σκωτία όμως. Do they know, we know, they know, we know. Εντζίνη κουέντα, ναι. Εντζίνη πρέπει να κάνουμε δημοψήφισμα. Εντάξει, ήδη μετανιώνουν, ήδη. Εχτύπησαν του άσχημα τον το πράγμα. Εντάξει. Αυτό σημαίνει όταν παρασύρεσαι από ηγέτες που. Τέλος πάντων. Ηγετίσκους. Κοιτάξτε, εντζενώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενέχει τα κακά της. Ναι, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούμε ότι δεν είμαστε δάμοι για να κρίνουμε και τα κακά. Όχι. Τούτο είναι παντιφόρ. Λοιπόν, είναι ότι ενέχει τα κακά της Ευρωπαϊκή Ένωση από τα καλά, σίγουρα παραπάνω από τα κακά. Και ο λόγος που εκτιμούμε κάποιες φορές τα καλά είναι επειδή μες στη ζωή μας τόσο πολλά που τα θεωρούμε δεδομένα. Μα γι' αυτό που έκαναμε την ιδέα με το να έρθουν σε μεταγενέστερα επεισόδια και πιο μικροί που γεννηθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, σιγά σιγά ένα κλείψα λίγα. Που τούν τα πράγματα που εμείς. Και των τελευταίων επεισόδιων, έναν κάποιος που λίτσαρα λένε ζήσε ποτέ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεννήθηκε το 4. Γεννήθηκε το 6 βασικά και ενηλικιώνεται για να ψηφίσει ευρωεκλογές πριν φραφέτος. Και όσοι για 4 πήγαμε στην Ευρώπη, εμείς. Και αν είναι η Ελλάδα κάτω γιουρό, θα λύσουμε όνομα, έτσι να είναι. Έτσι να είναι η Ευρώπη. Γι' αυτό ρε. Έτσι που είναι η Ευρώπη. Έρχεται τρίτος ο Σάκης Eurovision, καλό. Πάμε το 2005, Ευρωμπάσκετ Ελλάδα και Παπαρίζου πρώτος. Έτσι Ολυμπιακοί μέσα. Ήταν πολλά ιστορική χρονιά. Και σαν Κυπρέος, εντάξει, είναι κάμαμε τίποτα. Ήταν η τελευταία φορά στην Ελλάδα που το 4 ήταν η πιο σπουδαία χρονιά και ενηφασί ότι ήταν ο λογαριασμός μετά. Κοίτα, ναι, ήταν. Το οποίο είναι πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ει. Ναι. Να ήταν καλά να μας πει ο Γέροντας, αν θυμάται. Παρακαλώ. Είχε έτσι πανηγυρισμούς για το ότι μπήκαμε Ευρώπη. Θυμούμε ότι είχε έναν πολλά μεγάλο. Υπήρχε γενικά, ήταν ένα κλίμα εορτασμού το ότι μπαίναμε μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήσαν και το μουρμουρκό του, αλλά γενικά ήταν ένα εορταστικό κλίμα. Ήταν επίτευγμα το ότι καταφέραμε και μπήκαμε μες στην Ευρωπαϊκή. Αν πρέπει να ήταν ένα event που ξέρουν μόνο οι μέτεροι να μπορούν. Ήταν κάτι κυβερνητικό, εντάξει. Εν κατέβηκαν σε πλατείες. Εν ήταν όμως πολύ πόλωση λόγω του τι συνέβηκε στο δημοψήφισμα. Ναι, ρίγαμε το δημοψήφισμα. Επισκιάσαν τα ούλα. Για να πάσουν ξανά μετά ούλοι kind of ενωμένοι. Είδαμε πόσα χρόνια μετά. Εν μιλούνταν. Εντάξει, εξομαλυνθήκαν τα πράγματα. Αν θυμούμε σωστά, χωρίς να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, χρησιμοποιήθηκε από την τότε κυβέρνηση το επιχείρημα ότι διεσώθη η Κυπριακή Δημοκρατία και πλέον τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ναι, γιατί μπαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Οπότε είναι σίγουρο. Ναι, επαρουσιάστηκε. Επαρουσιάστηκε. Συλλήτρωση μας, ας πούμε. Όχι ως συλλήτρωση, αλλά ως κυβερνητική επιτυχία. Υπήρχε και το μουρμούρκο, αλλά μετά που άρχισε ο κόσμος και ήταν λίγο κάπως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πάλι. Περιμέναμε θαύματα. Περιμέναμε να μπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος των Χριστουγέννων να το λύγαμε. Είναι η κατάρα, είναι η παθογένεια της φυλής ολόκληρης του της ότι περιμένουμε ένα. Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω αν ας πούμε οι Κροάτες ήθελαν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επειδή ξέρω εγώ μισούν τους Σέρβους. Τότε ήταν τα χρόνια της μεγάλης ευμάρειας κιόλας. Ποιο πουλούς. Για την Κύπρο σίγουρα. Για μας. Ναι, ενώ
η μεσαία τάξη ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη. Υπήρχαν διακοποδάνεια, ας πούμε τότε. Στην Ελλάδα. Ναι, υπήρχαν διακοποδάνεια. Μόλις είπα, μια φορά. Εσύ Generation Alpha, Generation Z, να που είσαστε τώρα. Ξανάρκετε, νομίζω. Για να ξανάρκετε. Πρέπει να κάνεις δάνεια, ίσως, για να ξαπάρεις. Για άλλο λόγο. Για να αποκοπεί το κεφάλι σου, εγώ θυμούμε και τη διαφήμιση. Το διάκοπο δάνειο. Διαφήμιση της λαϊκής. Να περπατούμε στην παραλία. Και λένε ο τύπος διακοπές το πολύ μέχρι πιο κάτω. Ναι. Και μετά έρχεται άλλο. Όχι, είστε τσέπια σπουδά. Γιατί δυνατά καλά, λέμε μια ακόμα το πολύ μέχρι πιο κάτω. Ήταν για δάνειο, είναι διαφήμιση. Δηλαδή ήταν να πιάσει, α πούμε, 5.000 ευρώ, πήγαινε διακοπέ σου, και έρθει να τα αποπληρώσει μετά από σε διάστημα 5 χρόνων. Τότε είσαι, α πούμε, μέσα στι αντιδράσει που λέει ότι είσαι κάποιο που επιχειρηματολογούσαν εναντίον για διάφορου άνθρωπου. Απλά εντάξει, νομίζω ότι όλη ρε παιδιά τη διεύρυνση των 10 είχα συν λίγων οικονομικών συμφέρων και ανάγκη, κάποιοι συμφέρον, κάποια ανάγκη, και λίγων εθνικό. Δηλαδή, οι βαλτικές χώρες είχαν θέματα. Οι βαλτικές χώρες ήταν παραπάνω, ας πούμε, για να ανοιχτεί το εμπόριο του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εμπόριο, ας πούμε, είναι δεδομένο. Ναι, άρα. Όχι, όταν λέω δεδομένο, επειδή οι χερσαίες μετακινήσεις στην Ευρώπη έπρεπε να γίνουν λίγο πιο εύκολο. Οι χερσαίες μετακινήσεις, έγκλεπε, δεν μάνε. Ναι. Εντάξει, για μένα παιδιά τώρα που έγινε Σέγγεν, οδηγάς και καταλάβεις πότε αλλάζεις χώρα. Ναι, ναι, όχι τίποτε. Είναι ωραίο. Το εσύμα είναι πολύ ωραίο. Ναι, επαθάτο. Καταλάβεις το βασικά, επειδή εσύ τα στέλνεις σου «Welcome to Germany», μετά «Welcome to Luxembourg», «Welcome to France». Να πούμε, δάμε ότι να θέλω να είμαι για 6 μήνες μόνο τα λικέρι σε ευρωπαϊκή χώρα ανυπηρωτική για να μπορώ να... Γιατί τα λικέρι, γιατί να μην πάμε να πιάσουμε ένα camper van και να τη γυρίσουμε, ας πούμε, μέσα σε ένα μήνα. Εντάξει, είχε μια άλλη βρωμιά και καρτήλα να σε τα λικέρι με το χρόνο σου πίσω. Εγώ νιώθω το τόσο πολύ. Να σε τις πιάτσα. Νιώθω το τόσο πολύ. Το πράγμα που μόνο και μόνο που έρχομαι λέμε σε όλη Λευκοσία αν κάθε τρεις και λίγο σταματώ να είμαι στις Καρίνου έτσι ρε για να πάω μαζί. Εγώ έπαθα τη μια φορά έτσι με την αλλαγή των χώρων επειδή ήμουν Βερολίνο διακοπές και ήθελα να πάω στα θερινά ανάκτορα του Κάιζερ και αποκοιμήθηκα μέσα στο λεωφορείο. Και πού έφτασε? Πολωνία, επειδή εντάξει εμένα είναι και λίγο σαν μου. Περίμενε να τελειώσει η πρόταση. Μετά από 2004 που πήγαν Ευρώπη και πολύ είναι όμως ίσως. Μπορεί. Κάμερα από αυτό εράσμε. Περίμενε να τελειώσει η πρόταση. Είναι επειδή έπαθα τα σπούνια και βρήκα και λάβω να σπούνια αυτού μου ότι ξεκίνησα από Βερολίνο και βρήκα κατά λάθος Πολωνία και έπιαμε με το γέλιο μπας στο σταθμό και δεν σκέφτηκε έτσι έκαμε το Χίτλερ. Μπράβο. Είναι ότι πρέπει για το podcast υπέρ της Ευρώπης. Μπράβο, ότι πρέπει. Α, περίμενε. Φέρνει μια στιγμή που ήθελα από πέμπνα, αλλά... Ένιξε τότε κόσμο που έλαβε επιχείρημα. Να πούμε την Ευρώπη να κάνουμε ό,τι θέλουμε οι Γερμανοί. Ναι, ρε. Ναι. Ήταν που τότε το δικοέντα. Όντως η Ελλάδα λουσάντος στην Κύπρο, νόξα του τον σιγά σιγά με τον Demise της Ελλάδας. Που αρκέψαν όντως να κάνουν dictate πράγματα. Που ήρθαν οι Christian Democrats της... Νομίζω ήταν μετά το 7-8 που ξεκίνησε την τούτη κουβέντα, αφού ήμασταν ήδη μες Ευρωπαϊκές. Θυμούμε ότι είσαι κόσμο τότε ο οποίος είσαι κάποιες ανησυχίες, αλλά δεν ήταν πουθενά στο βαθμό που έγινε μετά το 7 και το 8. Ενώ μετά την κρίση του βγήκαν πολλά παραπάνω. Ήταν παντού, ήταν ούλοι. Και ένα πολλά ωραίο πράγμα με την Ευρώπη είναι ότι διά σου ευκαιρίες αν είσαι διατεθειμένος να δουλέψεις και να κάτσεις να γυρέψεις να ζεύεις. Δηλαδή, και προστατεύεσαι γενικά ως μπλοκιά. Μην μιλήσουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί εντάξει, τούτο. Κοίτα, πράγματα τα οποία. Χαόδηση διαφορά. Γι' αυτό λέμε ότι παίρνουμε πράγματα δεδομένα, αλλά επειδή. Πώς να μην πάρει κάτι δεδομένο, άμα δεν ξέρει ή δεν χρειάστηκε να το αντιμετωπίσει πριν. Γι' αυτό εμεί είμαστε η γενιά του μετεχμίου, και να είμαστε η τελευταία ποσιπλή γενιά που να θυμάστε και 5 πράγματα πριν να είμαστε Ευρώπη, και μετά. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για ανθρώπινα δικαιώματα, ας πούμε, γιατί στα 12 μου ή στα 15 μου δεν έκανα encounter κάτι που να κάνει provoke το να σκεφτώ εν καταπάτηση του δικαιώματος μου. Ναι. Πέρα από τα obvious που μαθαίνει να με ξέρει, των προσφύγων, των ενώ. Ότι του και όχι τόσο, ήταν πολλά συγκεκριμένα. Τα άτομα της γενιάς μας που ήταν πιο ευαισθητοποιημένα και ξέρασαν για τα πράγματα είναι πολλά πιο λίγα από ό,τι σήμερα, παραδείγματος χάρη. Και λόγω των social media και τα ούλα. Αλλά αν είναι να πιάναμε τώρα και να συγκρίναμε την Ευρώπη ενώ σε έναν blog το αντίπαλο δέος, ας πούμε, π.χ. μιας Αμερικής.
Δηλαδή, ακόμα και από pop culture της, η Αμερική, πουσάρε πάντα το unity, ότι η χώρα να γονατίσει ακόμα και πας των τελευταίων... Παθώντα, να σπίσω. Όχι, να γονατίσει για να διαλύσει τον οποιοδήποτε και για έναν Αμερικάν. Ναι. Δηλαδή, okay. Ένας Αμερικάνος να βρεθεί στη φυλακή μιας οποιασδήποτε χώρας στον κόσμο, η Αμερική είναι willing να γονατίσει βάσει σε τη χώρα και να μην πιάει πίσω. Σίβης Ρωμάνης. Α? Καταλάβεις, εμείς όμως, collectively, η Ευρώπη, δεν είχε ποτέ, ακόμα και να περάσει τον τονόσο ότι είμαστε block, η force, και we will fend for our people. Θεωρώ ότι χτίζεται τώρα τον το πράγμα. Χτίζεται όξα με την ιστορία που είναι με Αγγλία αποδομή. Όχι, αντιθέτως, θεωρώ ότι χτίζεται τώρα, γιατί τώρα και λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία και λόγω της ευρύτερης αναταραχής που υπάρχει γύρω μας, άρχεψε και συζητιέται πολλά πιο έντονα η δημιουργία του Ευρωστρατού. Οπότε θεωρώ ότι η Ευρώπη φτάνει σε το σημείο. Μπορούμε να βρούμε άλλον τρόπο να ενωθούμε. Αλλά είναι μακριά όμως ακόμα. Δεν το εννοώ μόνο με την έννοια του στρατού. Μιλάς για μια ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα. Πρώτα είμαι Ευρωπαίος και ύστερα είμαι Δάνος. Και μετά είμαι κάτι άλλο. Δεν θέλω να σταματήσω να είμαι proud, whatever. Αλλά από την άλλη θέλω να λέω ότι είμαι Ευρωπαία. Θέλω να λέω στον Αμερικάνο, θέλω να του πω... Ξέρεις, ναι. Ενώ σε οποιοδήποτε ναι, άλλο. Ναι. Εμείς εντούμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν το θεωρώ κακό του. Απαραίτητα εννοώ το να κρατάς την ταυτότητα σου. Εντάξει, εάν είσαι διατεθειμένος να προσφέρεις το σύνολο, είναι πολύ καλό. Γιατί και ο Αμερικάνος είναι να πει εντεξάνος, είναι να πει απλά Αμερικάνος. Obviously, δηλαδή, εντάξει, τούτο καμιά φορά ξιάνουμε το πόσο μεγάλη είναι η Αμερική. Ναι, αλλά γι' αυτό λέω όμως ότι τον μπλοκ της Ευρώπης είναι 550 εκατομμύρια. Σαφέστατα παραπάνω από την Αμερική. Εντάξει, σύντομα με 550 εκατομμύρια κόσμων μπορεί να κάνει εμπορικές συμφωνίες, οι οποίες σαφώς συμφέρουσες πολλά για σένα. Παραχωρά. Και δεν κάνεις τίποτε εσύ. Και πάλι κάνεις η Ευρώπη και κάνεις χώρα. Να σου πω κάτι. Αλλά έχει πολλά πιο πολύ ετερογένεια η Ευρώπη που είναι Αμερική. Σίγουρα. Anyway, έφερα τη σύγκριση γιατί, ωραία, και η Αμερική έτσι ξεκίνησε η United. Ναι, αλλά έχει μια μακρά πορεία από την ετερογένεια που είπαν. Να ενώνει. Tribes. Όχι, tribes. Αγοράζει να ενώνει πολιτείες. Να τις κλέφει. Ότι tribes δεν έβαλε εσύ ο ρόλο. Ναι, αλλά tribes δεν τα προστάθησε καθόλου. Άλλο λίγο, εντάξει. Αλλά. Και εκείνοι επήρεν τους εξεκινήσας ήταν 10 και τώρα είναι 50 να γίνουν 50. Ναι, απλά η διαφορά πια είναι που έρχεται στην ετερογένεια που είπε ο Παύλος ότι... Γιατί θέλαμε να μπούμε να δεν νιώθαμε ότι θέλαμε. Περίμενε. Η Αμερική πόσο χρόνο είναι. Ενώ όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν απίστευτα τεράστια ιστορία. Αν μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να εξαλειφθεί. Άρα μπορεί να έρθει σε κάποια φάση. Δεν θέλει κανένας να την εξαλείψει. Ναι, ναι, όχι. Εσύ σου λέω ότι θέλουμε να την εξαλείψουμε. Απλά νομίζω ότι είναι πολλά δύσκολο και ανέφικτο να είμαστε. Να λέμε ότι είμαστε πρώτα Ευρωπαίοι και μετά που είναι Κυπραίοι, Έλληνες. Ή να γίνει σε 500 χρόνια. Κάποιος που ζήσε ποτέ με ταυτότητα ως Κυπραίος, ήταν πάντα Ευρωπαίος πολίτης, εμπίστευκες ότι εκείνος είναι κάτι άλλο. Και εγώ πιστεύω ότι οδεύουμε προς μια ενιαία. Όταν είμαστε εμείς 60 ή 70 ας πούμε. Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Εμένα είναι η μισή μου φίλη, anyway, σε μια μη ευρωπαϊκή οικογένεια. Εμισή είναι, ξέρω εγώ, μισή Σουηδέζα, μισή Κυπραία, μισή Γερμανίδα, μισή Κυπραία, μισή Τάδε, μισή. Ενώ ναι, μετά ναι. Που να νουλεί έναν τέταρτον κάτι, έναν τέταρτον κάτι και να... Όχι, πάλι είναι ένα δύσκολο πιστεύω, είναι πολύ δύσκολο. Τι είναι, για τους Κυπρέους, που τη στιγμή που έχουμε το εθνικό πρόβλημα και ετεροπροσδιοριζόμαστε λόγω του πράγματος, δεν μπορεί εύκολα να... Τα λέξεις είναι παγώ εσύ. Δεν χρησιμοποιάς παραπάνω που τρεις σύλλαβες. Εγώ θαυμάζω, Παύλο, γιατί νιώθω ότι τούτα ήταν γκρίκλι και διαλύσαν μας τη γλώσσα μας. Δεν ξέρουμε να μου μιλούμε, εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Ψιλοϊσχύνουμε, αξιλό. Η γλώσσα εξελίσσεται ως ζωντανός οργανισμός και κύτταρον. Ξαναπέμπω τη λέξη που είπες, ετερό. Ετερό προσδιορίζεσαι, προσδιορίζεσαι διαφορετικά. Αρέσκει. Προσδιορίζεσαι με βάση τον άλλο. Ναι. Εγώ δεν βλέπω να με χωρίζει τίποτε με έναν Βέλγο, με έναν Γερμανό, με έναν. Εντάξει, απλά γίνει έχουν το proximity. Εντάξει, σίγουρα σε καμία περίπτωση ποτέ και για κανένα λόγο θα ήθελα να προκύψει, ούτε όχι να γίνει, ούτε καν να προκύψει συζήτηση να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο τόπος μας έδαμε. Εμάς βλέπω να το κάνουμε. Δηλαδή, ακόμα και στις εθνικιστικές κορώνες της Ελλάδας στα λόγου της,
νομίζω ότι εμάς έκαμε ράπο πάνω μας ότι και εμείς να θέλαμε ούτε καν η δική μας αριστερά. Μόνο για το νόμισμα πιένε να ξεπροβάλλει σε κάποια φάση. Είχε σε κάποια φάση για το νόμισμα. Ναι. Το ρεμινίσινγκ της λύρας. Ένα disclaimer ότι εγώ πέρασα έναν κομμάτι των φοιτητικών χρόνων ως αντιπρόεδρος και μετά επίτιμη πρόεδρος των European Democrat Students που είναι το φοιτητικό όργανο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κομμάτου. Wicked, ναι, λέω το για τη δεξιά γιατί μετά να μην γραχτούμε, ας πούμε, δεν ήθελα να φύγω agnostic γιατί έχει specific policies. Όλοι μας έχουμε background. Και ήταν και ένα διάστημα τότε, δηλαδή την πρώτη δεκαετία που υπήρξαμε μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν Κύπρος, που το EPP, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είχε 13 που τους 27 είχε το States. Πολλά σημαντικά. Είχε ένα Σαρκοζή, είχε μια Μέρκελ, έναν Μπερλουσκόνη, έναν Καραμαλή, είχε διάφορους. Ναι. Ο λόγος που το λέω τούτο είναι επειδή το advocacy που είχαμε τότε για το ποια ήταν τα issues της Ευρώπης σε επίπεδο φοιτητικό, σε επίπεδο social, είναι κοινωνικό, ήταν πολλά promising σε σχέση με το πώς ένιωσαμε μετά, με εκείνο που έγινε. Γιατί, για μένα, να σας πω πολλά ειλικρινά, τούτο που συνέβαινε με την Ελλάδα, που η κρίση που ξεκίνησε στην Ελλάδα ήταν καθαρά θεσμό. Δηλαδή, λίγο με εκείνο που έγινε στην Αμερική το 2008 υπήρχαν αναταράξεις σε όλο τον κόσμο, προφανώς. Αλλά η Ελλάδα, τα προβλήματα της ξεκίνησαν το 2009. Επίεν ο Καραμαλής εδώ και καμιά 30 δισεκατομμύρια στις τράπεζες για να τις σώσει, περιήλθασε σε μια από αυτήν, προκήρυξε εκλογές να φύγει και μετά έγινε εντός το πράγμα. Η Ελλάδα μπήκε σε μια ύφεση λόγω βλακιών και δικών της. Εν ήταν θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα ο Παπανδρέου εν επίεν εξ αρχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν επίεν στο IMF, στο Δούνου του. Άρα τελώς άλλο πράγμα. Εγώ ένιωσα το 2013 με εκείνο που μας συνέβη με τις δικές μας τράπεζες ότι ήταν vindictive κατευθείαν που την Ευρώπη, Κύπρο, που την Ευρώπη για τα λάθη που τότε είχαν περιπέσει τα pigs. Πορτουγάλ, Ιταλή, Σπέιν, Γκρίς κλπ. Εντάξει, Γκρίς και Σπέιν, pigs. Η νότια Ευρώπη. Εγώ, ενώ μπήκα και έγινα proud Ευρωπαία, δούλεψα στα οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης from σχεδόν the get-go, δηλαδή στα δύο χρόνια που ήμασταν στην Ευρώπη, κατάλαβα πόσο chance είχαμε. Και ότι we had equal voice. Το 2013 νιώθα πολύ πονεμένη. Δηλαδή στο πρώτο I-event, youth event, ενώ ψήν ευρωεκλογό, καλή ώρα τώρα πριν 10 χρόνια, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους θεσμούς, όταν μιλούσαμε σαν Κύπρος, είπαμε τους ότι this is very vindictive. Και τι ήταν η αντίδραση? Σιωπή ήταν, πάντα σιωπή ήταν, σιωπή. Έχω σχόλια. Παραδοχή. Κάπετα. Ναι, για μένα το να μην έχεις κάτι substantial να πεις είναι παραδοχή. Ναι, μεν είχε όντως θέμα το ότι θέλαν να προλάβουν τη ζημιά που πάθαμε με τους υπολείπους, αλλά είναι λέει και εμείς κατεβήκαμε από τον ουρανό με φτερά αγγέλο. Είχαμε μας την πει πάρα πολλές φορές για τις μαλαγανιές που έκαναμε με το τραπεζικό σύστημα. By all means, αλλά... Και ιδιολεκτικά αλλάξαμε τραπεζικούς κανονισμούς overnight. Κοίτα, θέλω όμως να σου προσφέρω και ένα άλλο πρέσπι. Παρακαλώ. Εμένα οι Κυπραίοι φίλοι μου που ζούσαν Αμερική, συν οι Αμερικάνοι φίλοι μου, που για εκείνους ήταν πολλά agnostic το ίνταλος είναι η γεωγραφία της Ευρώπης, εμπήκαμε στο map τους because of 2013. Και εκείνο που εκάμασε σε μια νύχτα με τραπεζές. Η Ευρώπη εμπήκε στο map τους ή η Κύπρος. Εντάξει, ότι σε ένα ευρωπαϊκό κράτος που έχει έναν ευρωπαϊκό μπλοκ, που διέπονται που γενικούς κανόνες πολλοί, σε μια νύχτα εκουρέψαν, έκαναν, εφτιάσαν. Εγώ είμαι η πρώτη που λέω ότι κάναμε τσόφτες με τις τραπέζες μας, ήταν όλα χάλι. Λοιπόν, και αν ανατρέξεις στην ιστορία and the rise of crypto, θα δεις ότι κοινών ήταν
η κινητήρας δύναμη για να δημιουργηθεί το bitcoin και να μεγαλώσει. Ότι το ανώτερο example το πώς θεσμοί, regulations, rigid blocks of people can influence you personally and your wealth. Είμαστε υπέτοι για τα κρύπτος, δηλαδή. Φταίμε και Υπήρχαν, σαφέστατα υπήρχαν, αλλά επήραν τα πάνω τους ακριβώς επειδή χρησιμοποιούσαν the Cyprus case as an example of government interference in your money. Ήταν κάτι τύποι μες στο... Με στα φόρουμ, όπως με το HODL. Ναι, ναι. Που κάμα στην Κύπρο. Να σε μάθω κατά μάτα. Συζήτουμε με έναν τύπο που χτες και ελαλούσαμε για το Natura. Λοιπόν, και για το Nakama και βασικά το θέμα τους ήταν η βλακεία που έγινε. Ναι, η βλακεία που έγινε με το Natura και ελάλε μας πούμε ότι αν πάνε να κάνουν τίποτε μέσα στο να κάνουν, θα τα καταφέρω γιατί δεν εμποδίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια? Περιμένε. Και είπε εγώ, οκ, ναι, έχει ζήκιο. Και για να είμαστε σωστοί, και για τούτο είμαι 1000% πεπισμένο, ήμουν 22 χρονών που μπήκαμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δεν εμπαίναμε, ο Ακάμας σήμερα να είναι οικόπεδα. Υπάρχει περίπτωση, αν δεν ευρεθέτουν κάποιος που πάνω μας να μας λένε, να μου κάνετε ρε. Να μου κάνετε ρε χτινά, ήταν να ήταν οικόπεδα σήμερα. Ποιος Ακάμας, το κούριο ήταν να ήταν οικόπεδα. Να ήταν κάποιο σπίτι. Να ήταν διαφύτου στο σπίτι. Να πω και ένα... Για κάνουν events. Ήταν να κάνουν γάμους στην παλιά να μαθούν τα. Να πω συζητάς τώρα. Τέλος πάντων, άλλα πράγματα που θυμάστε πριν. Εγώ να σου πω, θέλω να πω ότι θυμούμε προ-Ευρώπη. Ναι, τούτο ήταν ένα ρόλο. Όταν ήμασταν στα 90s που ψήνεται το πράγμα και να μπούμε, ξέρεις, μπήκαμε ήδη στη διαδικασία και κάποτε θέμα χρόνου ναι. Μπορεί να περάσουν χρόνια αλλά είναι τούτες οι διαδικασίες που ξέρεις καλύτερα σε βάθος δεκαετίας να μπούμε, θυμάστε γίνεται σπαστικές τις εκθέσεις που μας έβαλαν στο σχολείο να γράψουμε για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και πώς συγκρούεται με την εθνική και πώς νομίζεις ότι είναι να έρθουν κοντά οι λαοί και πρέπει να γράφεις έναν πρωτόκολλο πράγματα στις εκθέσεις για να αρκέσεις καλό βαθμό που σου τα εμάθαν κιόλας που ήταν τον έμενα αλλά δεν εγκλήτωνες που πούτε που τον το πραθυμούν όπως θα γλιτώσετε τώρα με το πώς νομίζετε ότι θα επηρεάσει το AI της ζωής μας όπως να το τρώτε τώρα Καλαούλα, ήταν παντού το πράγμα. Εγώ θυμούμαι να λάλλω στις ειδήσεις ότι ξεκίνησε η Κύπρος την ενταξιακή της. Ναι, πορεία. Τούτον ήταν σίγουρα επικληρητή, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αν ήταν π.χ. στην πρώτη πενταετία ή στη δεύτερη. Νομίζω ότι τη στάμπα για να μπούμε, για να ξεκινήσουμε, ήταν κάπου στο 98. Ναι, νομίζω. Και βάλαν και τον Βασιλείου υπευθύνων, ναι, έτσι θυμούμαι. Εγώ νομίζω ότι ξεκίνησε ένας τόσο μηδρά που το Βασιλείο. Το Βασιλείο ξεκίνησε και να μπούμε στην ΕΟ. Ο Κρανιδιώτης που είχε κουντήσει. Ναι. Αλλά γίνος ήταν για το Κυπριακό που το κουντούσε πολλά. Λοιπόν, κάτι άλλο που εμείς συζητούμε τώρα για τη διαφορά τα τελευταία 20 χρόνια. Για τα τελευταία 20 χρόνια τη διαφορά που έκαμε η Ευρώπη ας πούμε στη ζωή μας. Έρχεται όμως και το 2004 ήταν η χρονιά που ξεκινήσαμε να έχουμε σχεδόν όλοι μας κινητά τηλέφωνα, να αρκέψουν να κάνουν την εμφάνισή τους στα social media, κάτι hi-fi, κάτι friends, κάτι περίεργα. Είχαμε τα MSN. Εν τούτο που προσπαθείς να καταλάβεις ποιες αλλαγές ήρθασαν λόγω τούτου και ποιες αλλαγές ήρθασαν λόγω Ευρώπης, ας πούμε. Εν τούτο που τα έχω λίγο συγχυσμένα μες στο νου μου. Κοίτα. Νομίζω ήταν παραπάνω θέμα. Αντικειμενικά ναι. Η τεχνολογία είναι συνυβασμένη με οποιαδήποτε πολιτική απόφαση. Όχι, για πολιτική απόφαση είναι όχι, αλλά ας πούμε, το πόσο εύκολα μπορούμε πλέον να ταξιδέψουμε. Δηλαδή, πριν 20 χρόνια δεν μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με τόση μεγάλη ευκολία, αν υπήρχε μια διαδικασία. Ναι, αλλά, πάμε τα πριν. Ωραία, μπορούσαμε να ταξιδέψουμε τόσο εύκολα. Μάλλον πλέον μπορούμε να ταξιδέψουμε τόσο εύκολα. Επειδή υπάρχουν τα rules and regulations της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας το επιτρέπουν και επειδή υπάρχουν και τα apps ας πούμε που σου είναι ακόμα πιο εύκολο να κάνεις τη διαδικασία. Αλλά το πρώτο είναι περίπου από δεύτερο. Το ότι συνένωσες τόσο όλες τις χώρες έκαμε σε έναν ενιαίο ας το πούμε ένα αέριο χώρο το 2007 έκαμε στο Schengen η Ευρώπη, η υπηρετική Ευρώπη ενώθηκε
Το σημαίνει ότι, ας πούμε π.χ. η Wizzair, η Ryanair, τούτες ούλες που ιδρυθήκαν σε ευρωπαϊκό εδαφός, εσπάσαν το μονοπόλιο των εθνικών αερογραμμών επειδή ήμασταν τόσες χώρες στην Ευρώπη. Ναι. Okay. Δηλαδή η Wizz γιορτάζει τώρα τα 20 χρόνια της. Ξέρω μια προσφορά. Έχει, ναι. Έβλεπα το newsletter. Επειδή ξεκίνησε αφού εμπαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξέρω εγώ μια πτήση κάτι σαν Κατόβιτσε Λονδίνο. Άρα Κατόβιτσε. Άρα τούτες που είπες Wizz, ξέρω εγώ Ryan, EasyJet. Όχι, EasyJet προϋπήρχε. Ήταν πιο πριν. EasyJet προϋπήρχε πριν. Ήταν Αγγλική. Αλλά φαντάζομαι εδυνάμωσε. Ναι, Ιρλανδική, Ryan. Δεν είναι Αγγλική. Τι Wizz. Όχι, περίμενε, η Ryan δεν είναι Ιρλανδική. Είναι του Σατανά. Ρωτώ μάλα για να πείτε στα έχει disclaimer ότι είναι Ιρλανδική, ας πούμε. Και η Wizz. Η Wizz είναι Ουγγρική. Ουγγρική, η βάση της είναι στη Βουδαπέστη. Και έχει και ακόμα τούτες τις εταιρείες εδώ. Σε κατά θεμέλια, εν Ουγγρική. Ήταν καλό, ήταν καλό. Άρεσε μου. Έχει δευκό validation γι' αυτό. Οκ, άρα μπορούμε να πούμε ότι η μεγάλη επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαζύγονται του 2004 με 10 χώρες. Σίγουρα, γιατί σκεφτούν να πετάς πάνω μια χώρα και να είσαι τώρα είμαι Ευρώπη, τώρα είμαι, τώρα είμαι Ευρώπη, τώρα είμαι. Ναι, ανοίξαν πάρα πολλές επιχειρήσεις τότε λόγω του expansion του μεγάλου. Κοίτα, περίμενε. Να το κάνουμε ρηφρίς. Δημιουργήθηκαν καινούργιες επιχειρήσεις. Όχι, όχι, όχι. Καλά, έχουμε 100 χρόνια αεροπλάνα, είναι τωρινά. Αλλά να το κάνουμε ρηφρίς. Ότι εσπάσαν ίσως κάποια μονοπόλια σε κάποια επαγγέλματα, τα οποία πλέον ακριβώς επειδή ήταν το ενιαίο, η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ήταν πολλά πιο εύκολο να κάνουν τις διασύνδεσεις. Ναι, και τα logistics εννοείς και gatekeeper εταιρείες. Οπότε ήταν σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή η Ευρώπη δημιουργήσε πάρα πολλές ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για startups, τις οποίες δεν ήταν τότε startups, αλλά ξεκίνησαν, ας πούμε, και ξαφνικά το πιθανό πουλ των πελατών σου δεν ήταν μόνο η Κύπρος. Η χώρα σου. Ναι, ήταν η Ευρώπη και δεν ήταν τόσο δύσκολο πλέον. Δεν έπρεπε να ρέξεις που κάθε χώρα, ας πούμε, έπρεπε να κάνεις δική σου, έπρεπε να κάνεις ξεχωριστές συμφωνίες και το ένα και το άλλο. Ξαφνικά, μπούμ. Και στο εμπόριο, ας πούμε, παραγγέλνεις. Πρακτικά ξέρουμε το τώρα του τον όμως. Ναι, τότε δεν ήταν. Τότε, για μας... Δεν μπορούσα να κάνω φανταστούμε. Όχι, για να είμαστε σωστοί. Για να είμαστε σωστοί. Ελαλούσα μας το ότι να γίνει. Αλλά εμείς, όχι, αλλά εμείς ρωτάμε εν το, εντάξει, μα τόσο τότε, έτσι εσύ, ναι, έτσι γίνονται. Έτσι να πάει στην επόμενη. Τίποτε γίνεται μέσα σε μια νύχτα. Ναι. Απλά νομίζω ότι πάντα στη ζυγαριά τον downside της Ευρώπης most likely να είναι το ότι λαλή σου ήταν που να κάνει σε βάθος χρόνου, δεν είσαι πολλά σίγουρος αν την πιστεύεις. By the time που το κάνει, σαν πως έφυγες σου η χαρά. Δηλαδή θυμάμαι που λαλούσαν ότι να πάψει να υπάρχει ρόμινγκ και λέω εγώ πέ. Ποια να υπάρχει να μην πω να μας πιάνω τότε ας πούμε καιρό να μην τα βάλω κεφάλα μας. Αλλά έκαμε το. Όχι, εμένα μου εξήφτησε η χαρά. Όταν είσαι πλέον Ρώμη. Καλά, ναι, απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου. Εγώ εξακολουθώ να είμαι χαρούμενος που εννοείται ότι. Εννοείται ότι. Εννοείται, ρε παιδί μου, ότι είμαστε χαρούμενοι. Απλά λέω ότι με την έννοια ότι την ανακοίνωση έκαμε την πριν καμιά δεκαετία χρόνια. Και κάμε το προχτέ. Κοίταξε, έχει πάρα πολλά οφείλματα. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι. Έχει μπλοκ ανθρώπων οι οποίοι actively δουλεύουν εναντίον τη ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης. Που τη στιγμή που ψηφίζουμε έναν κόσμο ο οποίος actively μπαίνει για να καταστρέψει, γίνεται μετά να καθόμαστε και λέμε, μα έγινε καταστροφή. Ναι, έβαλε τον κόσμο ο οποίος μπήκε για να καταστρέψει, δεν έβαλε τον άλλον που ήρθε για να χτίσει. Ερχόμαστε τότε στο μήνυμα που επί της ουσίας ήταν το επεισόδιο. Πώς και λέω τους ευρωβουλευτές. Πολλά εύκολα. Βρίσκεις κόσμο ο οποίος έχει ιδέες οι οποίες εμβάσιμες και κινούνται προς την κατεύθυνση μιας Ενωμένης Ευρώπης και ο κόσμος ο οποίος το μοναδικό πράγμα που βρίσκει είναι προβλήματα. Προβλήματα ξέρουν να βρίσκουν όλοι. Ναι, λύσεις. Δεν έχει κανέναν που δεν ξέρει. Το πρόβλημα είναι οι λύσεις. Και τις λύσεις, κάποιος ο οποίος καταστρέφει,
θα σταματήσει κάποιος ο οποίος ετεροπροσδιορίζεται. Έλα! Εντάξει, callback. Ως προς το τι μπορεί να φέρει κάτω, δεν μπορεί να σε βοηθήσει να χτίσεις. Είναι λογικό. Και μετά που προς το παρόν ξεκινά και έχετε κοινούς εχθρούς, και είσαι εσύ, α, και τόσο άνθρωπος έχει τους ίδιους εχθρούς με εμένα. Αλλά εκείνος ο οποίος ετεροπροσδιορίζεται ως καταστροφέας, να συνεχίσει να καταστρέφει και πιο μετά, ώσπου να φτάσει σε σένα. Mm. Και μοιραία να φτάσει σε σένα. Είναι λογικό. Mm. Οπότε, κάποιος ο οποίος έρχεται για να δώσει λύσεις, όσο και αν δεν μας αρέσουν, όσο δύσκολο και όσο μας προειδοποιούν ότι σε βάθος χρόνου μπορεί να γίνουν, που τη στιγμή που άλλος έχει πρόθεση να λύσει προβλήματα και να φέρει κόσμο μαζί, προτιμούμε τους Τσίνους. Εντάξει, mm. άλλοι... αλλά πρακτικά όμως πώς μπορείς να τους διαλέξεις. Κοίταξε. Επειδή μου, εντάξει, οκ. Okay. Πρακτικά, εγώ θέλω Περίμενε, ναι. Εγώ, επειδή έχω θέση μας στον πράγμα. Εσύ έκαμε μια εταιρεία, δεν είναι. Ναι. Ωραία. Ξεκίνησε την εταιρεία σου τη Δευτέρα και την Παρασκευή ήσουν δαμέ που είσαι δαμέ. Σαφέστατα, όχι. Ωραία. Έπρεπε να δουλέψει. Όταν σπούδασε, πήγε Δευτέρα το πανεπιστήμιο, Παρασκευή να δώσει το πτυχίο. Θα έπρεπε, αλλά εντάξει, όχι. Έπρεπε να δουλέψει. Δεν είναι θαύμα. Δεν προσπεράζουμε. Ναι. Εν τούτο, είναι όπω όλα τα πράγματα. Ναι. Πιο δύσκολο να κάτσει να έβρει τι θέσει, τσαθιαβάσει. Αλλά χρειάζεται να κάνεις και λίγο κόμμα. Ναι, μα ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάνω σου λίγο πληρωμένες ερωτήσεις. Τώρα, γιατί με ποια λόγη, ρε παιδί μου. Όταν φτιαλέουμε τον υποψήφιο μας στις προεδρικές, έχουμε άλλα μες στο νου μας. Τώρα, μοιραία, να ψηφίζουμε ευρωεκλογές και τοπική αυτοδιοίκηση. Συνέχεια, πάντα. Εντάξει, να παντρευτούν. Ναι, ναι, τέλειωσε. Τώρα, ματσάρα είναι να πάντα μαζί. Μαλαγιούλα. Έχω να πω. Γιατί το λες τούτο, επειδή είναι πολύ ο κόσμος. Εγώ να ψήσω σε 9 ψηφοδελτία. Ναι, ναι, και εγώ σαν προσφυγιά. Επειδή... Αλλά, sorry, επειδή διαιωνίζει το ότι έχουμε τις ευρωεκλογές λίγο πολλά... Μα έτσι όμως σου λέω. Α, εντό που ήθελα να έρθω. Οι ευρωεκλογές πρέπει να πρώτες. Εμείς εμπήγαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το δημοψήφισμα. Να σας δω έτσι ένα fun fact, historian friends. Hey, what's up. Μπήκαμε στην Ευρώπη μετά από ένα δημοψήφισμα που αν θεωρήσουμε ότι ο μεγάλος χαμένος του δημοψηφίσματος, ξέρω εγώ, ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, πήγε σε ευρωεκλογές τον Ιούνιο του 2004 και φύγει πρόγκο. Nice. Γιατί ανοίγει στη μεγάλη ευρωδεξιά, Center Right, Christian Democrats, EPP. Right. Πολλά ενδιαφέρον το πράγμα. Πώς και λέουμε. Δηλαδή εγώ... που εν προσδιορίζουμε πλέον ως center-right Christian Democrat σε πολλά πράγματα, αλλά είναι πολλά σίγουροι αν το Renew του Μακρόν έχει substance, γιατί εντάξει ο Μακρόν είναι ένα forever πρόεδρος της Γαλλίας, ο Κουνάς είναι να φύγει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα κάνει crumble κίνη η πολιτική ομάδα η οποία εν πρόσφατο δημιουργήμα. Εμείς σοσιαλιστές δεν πήγαμε και ποτέ, δεν έκαναμε πολύ παρέα. Αλλά επειδή που την άλλη, σαν άτομο που ψηφίζω με τον τρόπο που ψηφίζω στις προεδρικές, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, με κόφτει ποιος είναι ο άλλος. Θέλω τον υποψήφιο που να κάνει την πόλη μου καλύτερη, και είμαστε λέμε σαν ίδιο πονούμε λίγο. Ναι, το είναι λογικό. Έμνημε τώρα πλέον, ενώ είμαι trained, να ξέρω και να είμαι σίγουρη ίνταλος να ψηφίσω ευρωεκλογές. Δεν ξέρω πώς να διαλέξω τον υποψήφιο μου, αν με συμπαθώ το κομμάτι, αλλά. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι το 2004 το 80% του Κυπριακού λαού που τη χαρά του τσιασμένε πανηγύρισε επίεννε και ψήφιζε στις ευρωεκλογές του Ιούνιου του 2004 80. Το 80 ναι, σχεδόν ναι. Και τώρα στο 19 οριακά αν πάει και πέρασε το 50 εντάξει, πώς γίνεται να λέμε ότι θέλουμε, είμαστε, πήραμε την δεδομένη. Αλλά οι ευρωεκλογές πάσαν το πιο μεγάλο θύμα. Η Τσέχη πάντα ένα 17% ψηφίζει επειδή δεν τους κόφτει. Μέσα στο κέντρο της Ευρώπης έχουν όλα τα καλά και δεν ψηφίζουν. Ναι, δεν πρέπει να έτσι. Αν πρέπει να θέσουμε σε έναν επόμενο podcast, ας πούμε, το πρέπει οι εκλογές να γίνουν υποχρεωτικές. Είναι καλή ιδέα. Ναι, που επίσης απολέσαμε επειδή μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν πράγμα, μπράβο, το θυμούμε εδώ, ήταν υποχρεωτικό πριν. Προνόμιο θα το έλεγα. Προνόμιο το να μένεις υποχρεωτικός να ψηφίσεις. Μάλιστα. Εγώ έτσι το πιστεύω. Εσύ θεωρείς το προνόμιο. Σίγουρα. Έχω την επιλογή να μην... Εγώ κάνω το, αλλά η επιλογή πάντα είναι καλό πράγμα. Και αν είναι ένα πράγμα που μάθαμε κάτι διάρκεια όλης της ιστορίας, όποτε υποχρεώνεις κόσμο να κάνει πράγματα, κάνει τα... πάντα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Ακούω το.
Καλά, εντάξει, και βάλασαν και κανένα φυλακή, Κωνσταντίνο. Όχι, δεν και βάλασαν κανένα φυλακή, απλά θυμούμε. Και η μαμά είναι λίπαν, αλλά άλλου σα είναι στο συνέδριο. Γενικά, ψήφισε κόσμο ο οποίο να πάει και να δημιουργήσει πρόβλημα, να έχει πρόβλημα. Ψήφισε κόσμο ο οποίο θέλει να πάει και να βρει λύσει, να βρει λύσει. Είναι φοβερά απλό το θέμα. Έμεινε σπίτι γιατί λέει, είμαι κοφτή εμένα, κανένα πρόβλημα, αλλά αύριο μπορεί να έρθουν να σου το κουπανίσουν. Να σε παραπονιδεί. Μα γιατί έγινε το πράγμα, επειδή ένιωσε το νου σου την ώρα που έγινε το. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα άτομα. Τέλο πάντων τα άτομα που. Δεν τα ακούει, αλλά να γνωρίζουν το τι εστί Ευρώπη. Θέλω να ψηφιστούν άτομα ή θα ψηφίσω εγώ τέλος πάντων άτομα που να πάουν να μάθουν τι εστί Ευρώπη. Μάθε που πριν και έλα μετά να σε ψηφίσω να αυκείς να πάει στην Ευρωβουλή να κάνεις ό,τι νομίζεις. Σε ποιο δουλειά είναι το να μάθουμε, είμαστε 20 χρόνια μες στην Ευρώπη. Είναι η δουλειά της ψηφίου. Καταλαβαίνεις τον, άμα τον ακούσεις να μιλά καταλαβαίνεις τον άλλον. Αν ξέρει να μπουν Ευρώπη είναι. Α, είναι για τον υποψήφιο να ξέρει, όχι ο κόσμο. Όχι ο υποψήφιο, αλλά πώς να το επικοινωνήσει ο υποψήφιος του να καταλάβει. Εντάξει, με τρεις απλές ερωτήσεις καταλάβεις αν καταλάβει. Που τα λεγόμενα. Ο κόσμος πρέπει να το κάνει, άμα ο κόσμος δεν ξέρει. Άμα ο κόσμος δεν ήξερε ποια είναι τα τρία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τα ξέρουμε. Ποιοι είναι οι θεσμοί. Ενώ μπορεί να τα ξέρουμε, αλλά. Του δεν είναι σοβαρά θέματα. Δεν έχουμε ιδέα. Εντάξει, εμάς σαν αγωγή του πολίτη της Κυπριακής δεν έχουμε ούτε Ευρωπαϊκή. Είναι το μια φορά την εβδομάδα που κάναμε στο Λύκειο, σε μια τάξη το Λύκειο, όχι σε όλο το Λύκειο. Μαθαίνει να μας λίγο εκτελεστική, εξουσία δικαστική. Σίγουρα δεν μας μαθαίνει να θεσμούς της Ευρωπής. Ναι, τώρα ο κόσμος που θωρεί, κάνει μέσα του μαθηματικά. Γιατί λέει, ξέρω τους θεσμούς του κάπως. Και είναι η Ευρωπαϊκή. Ναι, βρίσκει τους εύκολα όμως. Ναι, θωρείς. Α, τώρα είναι αρκετή φάση που πρέπει να τους το πεις τους τρεις θεσμούς, ώστε να μπορούν ύστερα να πουλούν πνεύμα. Ναι. Τα links για, για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, δαμε. Ναι. Στις προηγούμενες ευρωεκλογές είχαν βγει κάτι πάρα πολλά ωραία leaflets ή περιοδικά, ας πούμε, για το τι είναι η Ευρώπη, τι κάνουν, πολλά ωραία γραφικά. Έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λάλο, wow, τέλεια, τούτον, θέλω πολλά το μάθω τούτον. Ξεκινάω να σκευάζω, μετά ήταν παντήτσα ψηφιακών και μπήκε στο Save to Watch Later. Εξεκίνησε G-Map. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι... Ήταν ευρωπαϊκό το μάτσο. Η αλήθεια είναι ότι πλέον με το attention span που έχει ο κόσμος, αν δεν το κάνεις interactive and easy... Φρόντολο, πρέπει να είμαι στο σχολείο. So, επειδή όλοι πλέον έχουν social media, ειδικά οι υποψήφοι ευρωβουλευτές, όλοι έχουν συν exposure σε τηλεόραση, σε στο ένα στο άλλο. Όσοι έχουν συν. Για στα τηλέφωνο. Έχει την ευχαίρεια, και έχουν την ευχαίρεια να δείξουν τις γνώσεις τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. So, άμα σε ακούω να μιλάς και δείχνεις μου ότι ένι σκαμπάζεις γρή, εντάξει, ότι μπήκες απλά για, με, για τον ΑΧΙ λόγο. Άσχετο με την άσχετο με προσφορά με τη θέση Ευρώπη. Που πάει να διεκδικήσει. Και τούτο για μένα αμέσω είσαι χ, έφυγε, ξεχαστό. Σκέφτεσαι όλου του ειδοποιού υποψήφιου δηλαδή. Όχι. Έχει που ξέρω, καταλαβαίνω γιατί ένα ο οποίο δεν μπορεί να κάνει. Τα υφούρνια. Shots fire. Όχι, βέβαια, απαντά μου. Όχι, γιατί ένα υποψήφιο. Όχι, επειδή έτσι λαλούν για του κράχτε των ψηφοελκτήων. Ότι είναι χουλιέ. Ότι υποκρίνονται. Σταμάτα. Εν έναν πράγμα να σε χρησιμοποιεί κάποιον κόμμα σαν κράχτη και άλλον πράγμα να διεκδικάς μια θέση επειδή πραγματικά... Άρα είναι και συμβουλή σε δυνητικούς υποψηφίους στο μέλλον να είσαστε σοβαροί και να θέλετε όντως να κάνετε κάτι. Ναι, με πάει να πω ότι να καταφέρω να μαζέψω πολλούς ψήφους επειδή ξέρουμε που είναι τηλεόραση. Και αν με στείλουν... Αν με ξέρουν απλά που είναι τηλεόραση, τι είναι να κάνω. Ξέρω, κατέχω το που πάω να κάνω. Έχω την καλή θέληση που έλεγε πριν ο Κωνσταντίνος να βελτιώσω το προϊόν και να μην πάω να το χαντακώσω. Για να το κλείσουμε. Ναι. Ένα θετικό και ένα αρνητικό. Νομίζω ναι. Highs and lows. Εγώ παιδιά δεν θέλω να πω αρνητικό. Ενώ έχει κάποια αρνητικά, αλλά τύπου σαν να αριθμίζουμε τα αρνητικά της δημοκρατίας. Όχι, όχι. Είναι το καλύτερο πράγμα και είναι τέλειο. Αυτό που είπε αρνητικά, θετικά είπα highs and lows. Να το κάνουμε rephrase. Highs and lows. Το θετικό είναι η ιδέα του να ανήκεις σε μια μεγάλη οικογένεια. Το αρνητικό είναι ότι όλες οι μεγάλες οικογένειες έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Στο τέλος της ημέρας όμως, άμα η έννοια σας είναι να είστε μαζί,
ένα κάτσετε και να τα βρείτε, δε κουμπάτε, και να λύσω πρόβλημα και να είστε αγαπημένοι. Οκ. Άντρια. Το αρνητικό λέει είναι να είσαι ετεροθαλής, ας πούμε. Όχι, αλλά είπεν το... Όπως του είπεν η μεγάλη οικογένεια, πιάμε το. Ούλες έχουν κληρονομικά issues. It's okay, να τα χωρίσουμε, τα χωρίσουμε. Εμείς δεν έχουμε, επειδή έχουμε τίποτε. Για μένα, το πιο μεγάλο θετικό, επειδή αρέσει και μου ζωάς πάρα πολλά, είναι η ευκολία της μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πόσο... Πόσο εύκολα μπορούμε σαν Κύπροι να πάμε αύριο, ας πούμε, να θέλουμε να ζήσουμε εν Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, να δουλέψουμε. Εκτός που άλλους να έρθουμε, αλλά τούτον είναι το λόγο, τούτο που λέεις. Δυσκολεύονται όλοι, ακόμα και οι Ευρωπαίοι. Το δικαίωμα το οποίο δεν εκχώρωσε κανέναν καραγκιόζι, by the way. Fair. Το δικαίωμα ότι μπω εγώ σε περίπτωση που τα κάνετε τα μέσα μαντάρα επειδή λύσω νους σας, από αλλού δεν κουμπάει. Εφτάξεις να μου κόψεις το δικαίωμα. Ακριβώς τούτο. Ας πούμε, με απίστευτη ευκολία, ας πούμε, εγώ το 2014, μέσα σε μια εβδομάδα, έπιασα όλη μου η ζωή και πήγα Λονδίνο, όσον ακόμα ήταν η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε για μένα τούτο είναι πάρα πολύ θετικό, ότι μπορείς να επιλέξεις να συνεχίσεις τη ζωή σου με τον ίδιο τρόπο οπουδήποτε θέλεις μέσα στην Ευρώπη. Για λόγους. Να θέλα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας προστατεύσει περισσότερο από τους εχθρούς εκ των έσω. Δηλαδή, τούτους όλους τους ευρωσκεπτικιστές. Δεν μπορεί να σκοτώσει τον κόσμο. Δεν είπα στην πολυφωνία. Δεν είπα να σκοτώσει την πολυφωνία. Μπορείς να δυναμώσεις τη φωνή σου υπέρ. Εντάξει, επειδή οι τέσσερις δαμέ είμαστε υπέρ του να βρίσκεις λύση within the family, το να είσαι within the family, να πιάνεις τα καλά, να πετάσεις σε μια πέτρα, θεωρούμε το εμείς λίγο degrade. Άρεσε μου το μου βένει το within the family, λες και τον νόστι της μαφίας, ας πω. I'm making over, you cannot refuse. Because you can't, Andrew. Ναι. Εντάξει, για μένα τα high είναι στα band. Ενώ το high είναι super high. Ου, ναι, πει Άμστερνταμ. Και τούτο σαν πρώτον experience. Αλλά ενώ πραγματικά, ίσως επειδή, ακριβώς επειδή δούλεψα τόσο νωρίς within European structures, για μένα δεν υπάρχει, δεν υφίσταται το να είσαι φοιτητής, δεν υφίσταται το να υπάρχει εργαζόμενος, δεν υφίσταται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, πήρα το πολλά, πολλά ζεστά από την αρχή, σε σημείο που δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή ακόμα δεν μπορώ να σκεφτώ που κοιμήθηκα τη νύχτα και ξύπνησα και η Αγγλία πρέπει να φύγει. Δηλαδή ακόμα it really haunts me. Ας πούμε για το πώς. Αλλά νομίζω στο λόγο μου, ο Παύλος μπορεί να καταλάβει, το 2003 που πήγαμε στην φοιτητική ταυτότητα, οι Καλαμαράες γράφαν Κύπροι που πάνω με την πέρνα τους. Το 2004 που πήγαμε δεύτερο έτος, έγραψα στην Αλλοδαπή. Και όταν τους ερώτησα γιατί κάνουμε έτσι, τώρα είσαστε στην Ευρώπη. Περίμενα να σου πω ιστορία με τούτο. Όχι, γιατί τώρα θα κλείσουμε, θα την πεις σε ένα άλλο επεισόδιο. Ένα επόμενο επεισόδιο. Μπορεί να σε καλέσουν, μπορεί και όχι, τα παιδιά ήταν αναγκαίοι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Επόμενο επεισόδιο με τον Επίτροπο του Πολίτη για τη φωνή του πολίτη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Guys, thank you so much. Θέλουμε να βλέπετε με πολύ κριτικό βλέμμα και να ακούτε με έναν πολύ κριτικό αυτήν, γιατί το κάθε επεισόδιο πλέον μετά από τον Επίτροπο του Πολίτη θα είναι, είπαμε, παντρεμένο με έναν που γεννήθηκε σε συγκεκριμένη, αλλά και με μια ευρωπαϊκή χρονιά. Ευρωπαϊκή χρονιά των νέων, του ages, έχει 20 διαφορετικές ευρωπαϊκές. Το κάθε επεισόδιο είναι να έχει διαφορετική ομπρέλα. Η Ευρώπη κάθε χρονιά στοχεύει σε ένα universal goal. Οπότε να ξεκινήσουν να γίνονται launch τα επεισόδια. Το φκένει το πρώτο στις 9 του μήνα και μετά κάθε δύο εβδομάδες. Κάθε δύο εβδομάδες. Ναι. Ξεκινούμε νομίζω την πρώτη ευρωπαϊκή χρονιά με τη χρονιά που ο αθλητισμός βοηθά στο να σπάσεις το ρατσισμό. Yes. Τούτο ήταν το πρώτο. Thank you so much. Bye. Bye. Bye.
η μεσαία τάξη ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη. Υπήρχαν διακοποδάνεια, ας πούμε, τότε.